Λοιπόν, χτες ήρθα, έκανα τον καλοκαιρινό μπαχτσέ μου. Τώρα έχει και πάρα πολύ αέρα. Και τραβούσα βίντεο και δεν ακούγονταν, και χτες είχε πάρα πολύ αέρα. Πάμε λίγο να τον δούμε. Εντάξει, θέλω λίγο ποτισματάκι και δεν ξέρω αν θα τα κάνω φρεζάκι. Είχα να κάνω ένα μήνα βίντεο, το ξέρω. Είχα κάποιες δουλειές, είχα και ένα τραυματισμό στη μέση που με ταλαιπώρησε περίπου στις 2 εβδομάδες. Πάμε να δούμε τι έχω κάνει στην καλύβα, τώρα τα άλλα δεν σας τα πω. Και να πάρετε μια γεύση από το καλοκαιρινό μποστάνι, μπαχτσέ, πείτε το όπως θέλετε. Εδώ πέρα έχω σπίρι της λεβάντες, αυτό είναι περσινό φυτό. Του είχα πάρει στο 1/3 ήταν, τώρα τριπλασιάστηκε για να καταλάβετε. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει τι θα την κάνω τη λεβάντα. Μπορεί να την κάνω λάδι, μπορεί να την κάνω και αραλφή. Μπορεί να κατέβω πολιτική, μπορεί να γίνω βελόπουλος, δεν ξέρω, αν πέσει και λίγο το μαλλί. Δεν ξέρω, θα φανεί. Αυτό το παρτεράκι θα γίνει όλο λεβάντα. Έχω 5-6 ρίζες από σπόρο. Εδώ βλέπω τα βύσσινα είναι εντάξει. Θα κάνουμε και βυσσινάδα όπως πέρσι. Εδώ πέρα μαζεύω τα πριονίδια. Τα κάνω φάση κομπόστ. Τα πριονίδια που κόβω ξύλα για το χειμώνα στο σπίτι. Εδώ πέρα όπως είδατε και χτες στα πλάνα, τώρα θα σας το βάλω, έσπειρα καινούριο σχοινόπραστο γιατί δεν μας βγήκε καλά. Μόνο 2 ρίζες έχουμε από ό,τι βλέπετε. Μπορεί και τρίτη, δεν ξέρω, ξυλοζεί. Εδώ πέρα έχω ένα θυμάρι 2-3 χρόνια, μάλλον θέλει να μπει σε καινούρια γλάστρα και πιο μεγάλη. Γιατί το βλέπω μια ξεραίνεται, μια δίνει, δεν άνθησε, κάπως έτσι. Εδώ πέρα έχω μια μέντα, την είχα πάρει φάση κοτσανάκι, την είχα κόψει από ένα κήπο και την έβαλα σε νερό, έβγαλε ρίζες και την έσπειρα. Όπως βλέπετε είναι σε πριονίδι. Εδώ πέρα σε κομπόστ καφέ εσπρέσο που μαζεύω έχω βάλει ρίγανη που δεν είναι και πολύ καλή και αυτή. Δοκίμασα μπας και πιάσει και θα την φυτέψω σε μια άλλη γλάστρα πιο μεγάλη. Εκεί πήρα ένα βασιλικό για πέστο και διάφορα που θέλω να κάνω. Εδώ έχω ένα δεντρολίβανο, το είχα μαζέψει από την Αλεξανδρούπολη μια μέρα που είχα πάει θάλασσα. Εδώ έχω έναν άλλον βασιλικό. Έχει υγρασία. Μια χαρά είναι από υγρασία, αυτό δεν ξέρω, ψιλοζεί. Και αυτό το είχα φάσει ρίζα με νερό. Εδώ πέρα είναι τα μανιτάρια, είχαν βγει, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Είχαν βγει μπλε και κόκκινα και δεν ήξερα ποια είναι για κατανάλωση, τέλος πάντων. Κανονικά είναι πλευρό τους αυτά, αλλά σας είπα, ένα ήταν μπλε και ένα κόκκινο. Είναι σαν τα χάπια που σου λένε ποιο θα πάρει το μπλε ή το κόκκινο. Μην πεθάνουν κιόλας από τα μανιτάρια, θα ξαναδοκιμάσουν σπύρο το Σεπτέμβριο. Εδώ πέρα 2 ντομάτες, δεν ξέρω, δεν τις βλέπω να ζουν και πολύ. Εδώ πέρα έχω μάραθο, μπορεί να κάνω καμία μαραθόπιτα μέσα στη βδομάδα για βίντεο κιόλας. Τα φυτά από το μπαχτσέ που είδατε θέλουν εννοείται πότισμα, χτες δεν τα πότισα. Είχα κάνει φρεζάκι σε λάσπη, ήταν φάση, και μεγάλες πέτρες χωμάτινες, τώρα εμείς εδώ τα λέμε τεζέκια. Εσείς δεν ξέρω πως τα λέτε. Και δεν τα πότισα καθόλου χτες. Σήμερα ήρθα να κάνω τα σταγονίδια και μάλλον θα βάλω και εδαφοκάλυψεις. Είναι αυτά εδώ. Τα είχα και πέρσι. Τώρα δεν θυμάμαι, δεν είναι και πάρα πολύ ακριβά. Είναι γύρω στο 1 μέτρο και όσο θες το κόβεις ρολό. Γύρω στα 10-15 μέτρα είχα πάρει από ό,τι θυμάμαι.
Έχω τρία ή τέσσερα τέτοια, δεκαπεντάρια. Και ζήτημα πλήρωσα 80 ευρώ, 60 ευρώ, θα σας γελάσω. Λοιπόν, τελευταία είχαμε κάνει και ένα πάρτι, δεν θυμάμαι τα γενέθλιά μου νομίζω. Είναι λίγο ακατάστατα τα πράγματα. Είχα πάει και στην Αλεξανδρούπολη που σας είπα. Μάζεψα κρύταμα και τα έκανα τουρσί. Και τώρα περιμένω μπας και βγει και γλιστρίδα στον κήπο και κάνω και γλιστρίδα τουρσί. Εδώ πέρα έχω μια σημαία, μου την κάναν δώρο τα παιδιά. Λογικά θα μπει εκεί. Αλλά αυτός ο πειρατής μου αρέσει πιο πολύ, δεν ξέρω, μπορεί να βάλω ένα κοντάρι. Να την έχω έξω, δεν ξέρω ακόμα. Θα το δούμε και αυτό. Θέλει λίγο σημάδισμα γενικά, λίγο καθάρισμα. Αλλά τώρα έχουμε άλλες δουλειές εξωτερικές. Οι φράουλες πάνε μια χαρά. Έχω δύο. Α, έχω και εδώ άλλες δύο μικρές. Καπελάκια από Ρώμη που είχαμε πάει. Δυστυχώς δεν έχουμε βίντεο. Έχουμε μόνο κάποια πλάνα που είχατε δει στο προηγούμενο vlog. Κάτι μυρίζει εδώ περίεργα, αλλά ωραία. Δυστυχώς είχε βρέξει 2 εβδομάδες συνεχόμενα, δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Και ξέφυγαν πάρα πολύ στα χόρτα, όσο μπορώ τα ξεχορταριάζω. Αλλιώς τα είχα στην πένα, σκαλισμένα. Τώρα άντε να δούμε πότε θα γίνουν, γιατί σπέρνουν και πρώτη φορά κρεμμύδια για κεφάλι, φάση ξερά. Εδώ έχω βάλει και κάτι καλαμπόκια. Και αυτά πάρουν κάτω. Περιμένω και τα καλαμπόκια. Και τώρα θα εστιάσω στον καλοκαιρινό μπαχτσέ. Αυτό εδώ πέρα, επειδή πέρσι είχε πολύ αγριάδα, λέγεται το χόρτο, δεν ξέρω πώς τα λέτε στις περιοχές σας. Είχαμε πει να το κάνουμε φάση μποστάνη, αλλά επειδή έβριχε όπως σας είπα και με τις βροχές πάρα πολλές αρρώστιες αναπτύσσονται, δεν έκανα τίποτα. Αυτά μυρίζουν τα κάστανα, μυρίζουν κάστανα. Εδώ βλέπετε διάφορα ζουζούνια. Ο πιο καλός σύμμαχος είναι αυτός. Και οι μέλισσες εννοείται, τώρα μην μας την πεις και καμία. Επειδή έχουμε 15 Ιουνίου, άργησα, γι' αυτό και χτες ήθελα να τα σπείρω κατευθείαν, για να μην αργήσω παραπάνω. Εντάξει, τώρα λίγο πατέντα, τα είχα και πέρσι πάνω κάτι τα ίδια. Και όπως βλέπετε τώρα, παιδεύομαι λίγο, αλλά όλα μια χαρά. Λοιπόν, παιδες, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάποια έχουν πάθει λίγο σοκ, αλλά με τον ήλιο θα επανέλθουν. Τα λέμε στο επόμενο, μάλλον μαγειρική.